να πάμε στο Ρέθυμνο, να πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών στο Δήμο Ρεθύμνη, τον κύριο Στέλιο Σπανουδάκη. Αντιδήμαρχε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους θεατές μας. Εδώ η συνάδελφος η Γιώτα Αρχοντάκη θέλει να επισκεφτεί το Ρέθυμνο το προσεχές Σαββατοκύριακο και με ρωτάει, οι παραλίες εκεί στην περιοχή έχουν αβαγοσώστες? Τι να της απαντήσω? Βεβαίως και έχουν από την 1η Ιουνίου σύμφωνα με τον νόμο. Και να σας πω και την αλήθεια, ναι. Η νομοθεσία λέει από 1η Ιουνίου είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να έχουν ναυαγοσώστη. Από τους 117 Δήμους της Ελλάδος, μόνο 10 είχαν 1 Ιούνιου στις θέσεις τους ναυαγοσώστες και μέσα σε αυτούς ήταν και το Ρέθυμνο. Μάλιστα, είναι κατά κάποιο τρόπο... Λοιπόν, με χαρά την περιμένουμε. Βέβαια, είναι ενισχυμένο λοιπόν το έργο κατά κάποιο τρόπο και οι υπηρεσίες. Πολύ, πολύ ενισχυμένο. Το 2020, πέρυσι τον Αύγουστο, ψηφίστηκε νέο προεδρικό διάταγμα σχετικά με την απαγωγική κάλυψη, αντικατέστησε αυτό το 2018, το οποίο ήταν πολύ πλούσιο, αν ας πούμε ο όρος είναι δόκιμος, και από άποψη προσωπικού και από άποψη εξοπλισμού. Αυξήθηκαν οι πύργοι, αυξήθηκαν σκάφη τα οποία περιπολούν τις παραλίες, έχουμε νέες θέσεις εποπτών, οι οποίοι εποπτεύουν τους απαγωσώστες. Έχουμε εξοπλισμό, jet ski, σκάφη, απνιδωτές σε κάθε πύργο και σε κάθε σκάφος και πολλά άλλα υλικά τα οποία δεν προβλεπόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και στα προηγούμενα περιοδικά διατάγματα και εφαρμόστηκαν τώρα. Ακόμα και οι πύργοι είναι καινούργοι, πιο ψηλοί, πιο μεγάλοι, με νέα υλικά. Οπότε σίγουρα από άψη ποιότητας νομίζω ότι τα ναυαγοσωστικά, η ναυαγοσωστική καλύψη όλων των Δήμων και ιδιαίτερα φυσικά του Ρεθύμνου είναι πολύ ενισχυμένα και πολύ πιο, παρέχουν πολύ πιο μεγάλη ασφάλεια στους λοόμενους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Οι υποδομές λοιπόν έχουν αναβαθμιστεί κατά κάποιο τρόπο και σε ανθρώπινο δυναμικό και το ζητούμενο το οποίο προκύπτει βέβαια και το μέγα ερώτημα αν θα υπάρξει και ανάλογη τουριστική κίνηση, δηλαδή αν θα έχουμε και τουρίστες προκειμένου βέβαια να γευθούν και αυτές τις ομορφιές εκεί της περιοχής του Ρεθύμνου. Και τις υπηρεσίες βέβαια και του ανθρώπινου δυναμικού. Νομίζω αυτό είναι σημαντικότερο. Ότι περιμένουμε γιατί όπως το κάνουμε ο Δήμος Ρεθύμνης είναι ένας τουριστικός δήμος που επηρεάζει την οικονομία του πολύ σημαντικά ο τουρισμός. Οπότε αυτό και προσδοκούμε και εμείς να έχουμε τουρίστες. Αλλά βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι για τους ντόπιους και τους ρεθυμνιώτες ή για τους εσωτερικούς τουρίστες δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να τους παρέχουμε μία ασφάλεια σε όλες μας τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Οπότε και τα δύο θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα. Μάλιστα. Και βέβαια ο Δήμος σας στηρίζεται και στον εσωτερικό τουρισμό, κακά τα ψέματα. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των επισκεπτών μας είναι και από τον εσωτερικό τουρισμό, διότι οι ομορφιές και της πόλης και του Δήμου αλλά και του νομού ολόκληρου είναι πολλές. Συνδυάζουν βουνό, συνδυάζουν θάλασσα, συνδυάζουν χώρους αρχαιολογικούς, την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Μουσείο της Ελεύθερνας, ιστορικά μοναστήρια όπως το Αρκάδι, αλλά και πολύ όμορφη ενδοχώρα και το Μαρίο και το Μελοποτάμου. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας πόλος έλξης και για τους εσωτερικούς τουρίστες, διότι κατεβαίνοντας στην Κρήτη δεν είναι απλά ένα μεταπροορισμός θάλασσας και ήλιου, αλλά και πολλών άλλων πραγμάτων που και οι Έλληνες όπως και οι ξένοι επιθυμούν να δουν και να επισκεφτούν. Οπότε χαιρόμαστε που δίνουμε αυτές τις δυνατότητες και έχουμε κόσμο που έρχεται να απολαύσει και να θαυμάσει τον τόπο μας. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλό απόγευμα. Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.